Κύριε Κυρίτση, τι λέτε? Ναι, τέθηκαν μερικά θέματα, θα τα σχολιάσω σχεδόν όλα τηλεγραφικά. Και θέλω μετά, σας παρακαλώ, να θέσετε και το θέμα για το οποίο τους έφερα εγώ εδώ και ακόμα δεν το έχουμε αγγίξει, δηλαδή το ασφαλιστικό και τα εργασιακά. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, το πρώτο είναι η παρέμβαση του κυρίου Σούλτς, η οποία είναι λίγο περίεργη. Ο κύριος Σούλτς έκανε κριτική στον Τσίπρα, ο οποίος, όπως είπε, κυβερνά με ένα δεξιό κόμμα, τη στιγμή που το κόμμα του κυρίου Σούλτς κυβερνάει στη Γερμανία με ένα δεξιό κόμμα. Σωστό και αυτό. Αυτό είναι λίγο περίεργο, δεν σωστό είναι? Σωστό και αυτό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι εγώ προσωπικά δεν είμαι και τόσο βέβαιος σχετικά με τις ειλικρινείς προθέσεις των εταίρων και δανειστών σε σχέση με τις ελληνικές μεταρρυθμίσεις. Διότι, θα σας πω δύο παραδείγματα. Διαφθορά. Πιστεύετε ειλικρινά ότι η γερμανική κυβέρνηση, για να περιοριστούμε σε αυτήν, θέλει την εξιχνίαση των ζητημάτων διαφθοράς στην Ελλάδα, όταν τουλάχιστον στις μισές, τη μεγάλη διαφθορά για την οποία μιλάμε, είναι από πίσω μπλεγμένες γερμανικές εταιρείες, στο θέμα της φοροδιαφυγής, στις τριγωνικές συναλλαγές. Έχει ήδη, όπως έχετε δει, κύριε Κυρίτση, παράσχει άσυλο ουσιαστικά στους πρωταγωνιστές του σκανδάλου της Siemens. Και θα σας πω για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου της Siemens αμέσως μετά. Το ίδιο και με τις τριγωνικές συναλλαγές. Τριγωνικές συναλλαγές δεν τις κάνει ο Παναγιώτης που είχε ένα μίνι μάρκετ στη γειτονιά μου. Τις κάνουν μεγάλες επιχειρήσεις. Και ξέρουμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις και αλυσίδες στην Ελλάδα είναι είτε γερμανικής ιδιοκτησίας ή γερμανικής συνειδιοκτησίας. Με βάση αυτά τα δεδομένα, εγώ είμαι πάρα πολύ δύσπιστος ως προς το ειλικρινές των προθέσεών τους. Τώρα, για αυτό που είπε ο κύριος Βρούτσης, και επειδή αναφερθήκατε εσείς, θέλω να σας θυμίσω ότι ο κύριος Τόμψεν πήγε και στο Μαξίμου. Δεν πήγε μόνο στα Υπουργεία. Το θυμούμε πολύ καλά. Βεβαίως. Και ένα τελευταίο, επειδή θα γίνει η συνάντηση Μέρκελ-Τσίπρα, η ενημέρωση την οποία έχω εγώ είναι ότι θα τεθούν και τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά θα τεθεί και το σύνολο των διμερών θεμάτων. Και το σύνολο των διμερών θεμάτων, καταλαβαίνετε ότι έχει και το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων, έχει και το θέμα διαφθοράς και, όπως μου είπαν χαρακτηριστικά, θα ακουστεί και η λέξη Χριστοφοράκος. Μάλιστα. Αυτό είναι μακάρι να συμβεί. Πάμε και στον έτερο...